745, σελίδα 745, είναι από το βιβλίο «Η Εζεκιήλ», το κεφάλαιο ΙΕ. Σελίς 745, βιβλίων προφήτου «Η Εζεκιήλ» και κεφάλαιων ΙΕ. Και έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ λέγον, ανθρώπου, τι ήθελεν είστε το ξύλον της αμπέλου προς παν άλλων ξύλων, τα κλίματα προς παν ό,τι είναι εν της ξύλης του δρυμού, ήθελον λάβει από αυτής ξύλον για να μεταχειριστώ στην εισεργασία, ή ήθελον λάβει από αυτής πάσαλον για να κρεμάσω στην εις αυτόν σκευωστή. Ιδού ρίπτεται εις το πυρ δια να καταναλωθεί. Το πυρ κατατρώγει και τα δύο άκρα αυτού και το μέσον αυτού κατακαίγεται. Θέλει είστε χρήσιμον εις εργασίαν. Ιδού, ότε ή το ακέραιον δεν εχρησίμευεν εις εργασίαν. Πόσον ο λιγότερον θέλειστε χρήσιμον εις εργασίαν, αφού το πυρ κατέφαγεν αυτό και εκάει. Δια τούτο ούτω λέει Κύριος ο Θεός. Καθώς είναι το ξύλον της αμπέλου εν της ξύλης του δρυμού, το οποίο παρέδωκα εις το πυρ δια να κατανελωθεί, ούτω θέλω παραδώσει τους κατοικούντας την Ιερουσαλήμ και θέλω στήσει το πρόσωπό μου εναντίον αυτών. Εκ του πυρός θέλω συνεξέλθει και το πυρ θέλει καταφάγει αυτούς. Και όταν το πρόσωπό μου και όταν στήσω το πρόσωπό μου εναντίον αυτών, θέλετε γνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος και θέλω παραδώσει την γέννηση αφανισμών, διότι έγιναν παραβάτε, λέγει Κύριος ο Θεός. Αμήν. Υπάρχουν τρία δέντρα. Η ελιά που βγάζει το λάδι και αυτό συμβολίζει το χρήσμα. Οι κεχρισμένοι του Κυρίου στην Παλαιά Διαθήκη εχρίοντο με έλαιον, το οποίο βεβαίως θυμίζει και αντιπροσωπεύει τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Υπάρχει και παν δέντρων πεφυτευμένων παρά τους ρίακας των υδάτων. Παν δέντρων πεφυτευμένων παρά τους ρίακας των υδάτων, οι ρίζες αυτού παίρνουν πάντοτε και βρίσκουν νερό και καλύπτουν όλες τις ανάγκες τους, ακόμη και τον καιρό του καύματος. Το αποτέλεσμα είναι το φύλλωμα θάλι, νόμορφο. Ο καρπός είναι πλούσιος, καλός, μένει. Και το σημαντικότερο είναι ότι αν πράττει ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος είναι σαν το δέντρο που είναι πεφυτευμένο παρά τους ρίακας των υδάτων, ό,τι πράττει ο Θεός το ευωδώνει. Και ποιοι είναι οι ρίακες των υδάτων? Είναι τα ύδατα, τα ζώντα, είναι ο Λόγος του Θεού, ο εξερχόμενος εκ της πηγής των ζώντων υδάτων και των μακάριων δέντρων, φυτών, είναι αυτό το οποίο κάποιος κάποια στιγμή το φύτεψε, δεν φυτεύτηκε μόνο του, κάποια στιγμή το φύτεψε παρά τους ρίακας των υδάτων και αυτό λέγεται χάρις Θεού. Και υπάρχει ένα τρίτο δέντρο, το κλίμα, που ο καρπός του είναι ο ίνος, ο εφραίνων καρδίαν, και όπως το είδωρ συμβολίζει τον Λόγο του Θεού, τον εξερχόμενο εκ της πηγής των ζώντων υδάτων, έτσι και το κρασί, ο ίνος, ο καρπός του κλίματος, χαρακτηρίζει, επειδή ίνος εφραίνει την καρδία του ανθρώπου, χαρακτηρίζει τη χαρά του Πνεύματος του Αγίου που έχει ο άνθρωπος ο πληρούμενος Πνεύματος Αγίου, καθώς λέγει η Γραφή, ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού, η οποία είναι η δικαιοσύνη του Θεού, η ειρήνη του Ιησού Χριστού και η χαρά του Πνεύματος του Αγίου.
Ο Λόγος του Θεού λοιπόν, ιδιαίτερα για τα κλίματα, αναφέρεται πάρα πολύ συχνά και παρομοιάζει το κλίμα με ανθρώπους και μάλιστα πιστούς. Επαναλαμβάνω, το δέντρο το πεφτευμένο παρά τους ρίακας των υδάτων είναι αυτό το οποίο βρήκε χάρη και κάποιος το φύτεψε δίπλα στην όχθη του ποταμού. Η ελιά είναι το μοναδικό δέντρο που βγάζει λάδι, δια του οποίου χρύεται πας και χρυσμένος του Κυρίου, δηλαδή χρύσμα Πνεύματος Αγίου, και μάλιστα ειδικά για το χρύσμα του Πνεύματος του Αγίου λέγει ο Λόγος του Θεού: «Ιδού εσείς έχετε χρύσμα από του Αγίου και γνωρίζετε τα πάντα». Και εν τέλει, και σήμερα θα ασχοληθούμε με τα κλίματα, με το κλίμα, όπου ο προφητικός Λόγος του Θεού από τον Ισαΐα τον προφήτη λέει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Μιλάει για τον αγαπημένον του Ισαΐα που είναι ο Κύριος, τον αγαπημένον του Πνεύματος του Αγίου που είναι ο Κύριος, ο οποίος είχε αμπελώνα επιλόφου παχυτά του, το φρόντισε, το περιέφραξε για να μην εισέρχονται ζούδια να καταστρέφουν αυτόν, συνήθρισε εξ αυτού τους λίθους για να μπορεί να φυτευθεί ο αμπελώνας με τα καλύτερα κλίματα, και φύτευσε εν τέλει με τα πλέον τον αμπελώνα το δικό του, με τα πλέον εκλεκτά κλίματα, και έκτισε πύργον εν το μέσο αυτού, κατασκεύασε πατητήρι και περίμενε να κάνει σταφύλια για να βγάλουν το κρασί, αλλά αυτά τα πλέον εκλεκτά κλίματα δυστυχώς έβγαλαν αγριοστάφυλλα. Γίνεται αυτό? Φυσικά, με φυσικό τρόπο είναι σχεδόν αδύνατον. Βέβαια, επειδή ο πατέρας μου ήταν αμπελουργός, ξέρω, ήξερα, ότι τα καλύτερα κλίματα είναι τα μπολιασμένα. Δεν φυτεύουν κλίματα αμπόλιαστα, γιατί μπορεί να μην κάνουν καρπό, να βγουν αγριοστάφυλλα. Και μάλιστα συνήθως βγάζουν αγριοστάφυλλα. Γι' αυτό οι αμπελουργοί φυτεύουν, παίρνουν ένα κλίμα, το μπολιάζουν, το φυτεύουν και με αυτό δημιουργούν αμπελώνα, ο οποίος είναι ο πιο καρποφόρος και ο πιο ανθεκτικός σε κακουχίες φυσικές. Τουλάχιστον αυτά ήξερα τότε, και έτσι έκανε και ο πατέρας μου στα μπέλια που είχε. Όμως τώρα έρχεται ο Θεός, απευθυνόμενος στο λαό του, λέγοντας: «Άνθρωπε», ούτω λέει ο Κύριος ο Θεός, «τι νομίζεις, ότι το κλίμα έχει μεγαλύτερη αξία από τα άλλα δέντρα του δρυμού, που ασχολούμαι τόσο έντονα με τα κλίματα?» Και στην Καινή Διαθήκη μιλάει για αμπελώνα δύο φορές. «Τι νομίζεις, ότι το κλίμα, τα κλίματα έχουν μεγαλύτερη αξία από τα δέντρα που είναι φυτευμένα στο δάσος? Μήπως μπορούν από τα κλίματα να κατασκευάσουν οτιδήποτε ξύλινη κατασκευή?» Ούτε καν δεν μπορούν να βάλουν κορμό, στήλο, για να κρεμάσουν κάτι. Τελείως άχρηστα. Το αποτέλεσμα είναι ότι, επειδή είναι εντελώς άχρηστα, ο Γεωργός όταν τα κόψει, όταν τα κλαδέψει,
Δεν μπορεί να τα χρησιμοποιήσει πουθενά αλλού παρά μόνο για τη φωτιά. Τα καίει και τα κατακαίει. Και είναι φοβερό να σκεφτεί κανείς ότι τα κλίματα είναι οι προσωποποίησεις του ανθρώπου. Όπως η ελιά είναι η προσωποποίηση του κεχρισμένου ανθρώπου, του προφήτου, του έχοντος διακονία, όπως το δέντρο το πεφτευμένο παρά τους ρίακας των υδάτων είναι η προσωποποίηση ενός ανθρώπου που βρήκε ιδιαίτερη χάρη από το Θεό και φύτρωσε μόνο του δίπλα στο ποτάμι, όπως η αγριομυρτιά είναι προσωποποίηση του ανθρώπου που φύτρωσε μόνη της στην κορφή ενός λόφου και σίγουρα θα ξεραθεί, έτσι και ακόμη περισσότερο το κλίμα είναι η προτύπωση η δική σου. Και όταν λέω δική σου, εννοώ η δική μου, δεν εννοώ η δική μας, γιατί εμείς είμαστε η Εκκλησία του Χριστού. Εμείς είμαστε οι νύμφοι του Χριστού. Εμείς είμαστε ο λαός, ο Άγιος, ο εκλεκτός. Εμείς είμαστε άνθρωποι πεφυτευμένοι κατά χάριν παρά τους ρίακας των υδάτων. Και λαμβάνουμε από τα ύδατα τα ζώντα, το ύδωρ το καθαρόν, το Λόγο του Θεού, και μάλιστα τον έχουμε στα χέρια μας και μάλιστα όποιος αποφασίσει να μελετάει το Λόγο του Θεού, όχι για να κηρύττει, αυτό είναι το τραγικό λάθος με χείριστα αποτελέσματα, ούτε για να δείξει ότι ξέρει, ούτε για να μάθει ακόμη, που είναι καλό αυτό, αλλά μελετάει το Λόγο του Θεού για να είναι όχι επιλύσμον ακροατής, αλλά εκτελεστής έργου. Γι' αυτό εγκύπτει και επιμένει εις τον τέλειο νόμο της ελευθερίας, ώστε κατά αυτόν τον τρόπο ο Θεός που τον φύτεψε κατά χάρη παρά τους ρίακας των υδάτων ως δέντρον εκλεκτών, μελετώντας το Λόγο του Θεού, τρεφόμενος από το Λόγο του Θεού που είναι τα ύδατα τα ζώντα και είναι πλησίον, πιο πλησίον από το Λόγο του Θεού δεν υπάρχει τίποτα στη ζωή μας. Δεν υπάρχει κάτι που να μπορώ να πω ότι είναι πιο κοντά μου, στο σπίτι μου, στο δρόμο, όπου και αν βρεθώ. Αυτό που είναι απολύτως κοντά μου είναι ο Λόγος του Θεού, είναι τα ύδατα τα ζώντα, και αυτό είναι ιδιαίτερη χάρις, γιατί ο Θεός σε πρόσθεσε στην Εκκλησία αυτή. Εάν ήρθες γιατί σε έφερε κάποιος άνθρωπος, δεν θα ξανάρθεις. Εάν ήρθες γιατί σε έφερε ο Χριστός, δεν θα ξαναφύγεις. Εάν κάποιος άνθρωπος ήρθε και έβαλε ένα δέντρο παρά τους ρίακας των υδάτων, θα ξεραθεί. Δεν χειρίζεις. Ένας άνθρωπος τον οποίον ο Θεός φύτρωσε παρά τους ρίακας των υδάτων, αυτός θα φέρει καρπό πολύ και ο καρπός θα μένει και ό,τι αν κάνει θα ευωδούται από το Θεό. Και μάλιστα στην επιστολή προς Κολοσσαείς, αν θέλετε να του ρίξουμε μια ματιά, σελίδα 1043, αν θέλετε
μιλάει για την Εκκλησία του Χριστού. Στο δεύτερο κεφάλαιο και στο έξι εδάφιο, και όταν λέω Εκκλησία του Χριστού, το σύνολο των πιστών, αλλά ξεχωριστά ενός εκάστο εξημών. Καθώς λοιπόν εσείς, έξι εδάφιο σελίδα 1043, καθώς λοιπόν εσείς παρελάβατε τον Χριστόν Ιησούν τον Κύριον, τον παραλάβατε. Ποιος σας τον έδωσε? Πώς τον παραλάβατε, πού τον βρήκατε? Πώς έγινε αυτό? Επαναλαμβάνω, το μήνυμα σήμερα είναι χάρις Θεού. Κατά χάριν είστε σωσμένοι, δια της πίστεως, που η πίστη είναι δώρο Θεού. Δεν είναι δυνατόν ένας άνθρωπος να πιστέψει σήμερα που μιλάμε ότι ένας κάποιος, Ιησούς Ναζωραίος, το όνομα, εάν υπήρχε, που γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Ναζαρέτ όντας μαραγκός, να πιστέψει ότι αυτός είναι ο ενσαρκωμένος λόγος του Τριαδικού Θεού. Ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Ότι αυτός είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Δεν γίνεται να το πιστέψεις αυτό. Αλλά επειδή όλοι μας το πιστεύουμε, ξέρουμε ότι αυτό είναι χάρις δώρο Θεού. Χάρις δώρο Θεού. Αλλά τώρα το κρίσιμο σημείο δεν είναι αυτό που έκανε ο Θεός, είναι πως επεξεργαζόμεθα εμείς τη χάρη, το δώρο του Θεού, την πίστη. Πως τη διαχειριζόμεθα? Πιστεύω ότι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού είναι η δύναμη του Θεού που σώζει πάντα τον πιστεύοντα. Το πιστεύω. Με σώζει? Εάν δεν τον μελετάω, εάν δεν υπησέρχομαι, εάν δεν εγκύπτω και δεν επιμένω στον τέλειο νόμο της ελευθερίας που είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, ώστε να μην είμαι επιλής μονακροατής, ακούω, ξεχνάω, φεύγω, ξανάρχομαι, ακούω, ξεχνάω, φεύγω, αλλά να είμαι εκτελεστής του Λόγου του Θεού, τότε θα είμαι ως δέντρον πεφυτευμένον κατά χάριν, κατά χάριν από τον ίδιο το Θεό, διότι ο Χριστός προσέθεται κάθε μέρα τους σωζωμένους στην Εκκλησία, κατά χάριν δέντρο πεφυτευμένο παρά τους ρίακας των υδάτων. Και έτσι κατά αυτόν τον τρόπο παρέλαβα τον Χριστό. Και όσοι παρέλαβαν τον Χριστό, ο Λόγος του Θεού λέει σε αυτούς και μόνο σε αυτούς, ο παντοδύναμος Θεός ο Πατέρας, ο Δημιουργός των πάντων, έδωκε σε αυτούς και μόνο σε αυτούς εξουσία να είναι τέκνα Θεού. Τι θα πει τέκνα Θεού? Τέκνα Θεού, κληρονόμη Θεού, συγκληρονόμη σου Χριστού, αλλά να το πούμε πιο απλά για να το καταλάβουμε. Γιατί μόνο εμείς μπορούμε να καταλάβουμε τι σημαίνει τέκνο Θεού. Εγώ είχα και έχω, αλλά είχα όταν ήταν μικρά 4 παιδιά. Όλα τα παιδιά είχαν το κλειδί τους και μπαίνανε στο σπίτι. Είχαν το κρεβάτι τους. Και όταν θέλανε κάτι, ερχόντουσαν στον πατέρα τους. Πατέρα, θέλουμε παπούτσια, λέω. Φροντιστήριο, λέω. Ρούχα, λέω. Και ερχόντουσαν, όχι σε παρακαλώ, ελέησέ με. Ερχόντουσαν με την απέτηση της αγάπης. Γιατί ήξεραν ότι τους αγαπάω. Γιατί ήξεραν ότι είναι παιδιά μου. Γιατί ήξεραν ότι έχουν εξουσία επάνω μου. Αυτή την εξουσία δίνει ο Θεός στον άνθρωπο που παραλαμβάνει κατά χάριν δια της πίστεως τον Ιησούν Χριστόν. Αφού λοιπόν παραλάβατε τον Ιησούν Χριστόν ως Κύριόν σας και Θεό σας, πρώτον μάθετε να περπατάτε με Αυτόν. Δηλαδή, ο ζυγός μου είναι καλός, το φορτίο μου είναι ελαφρύ. Μπες στο ζυγό του Χριστού. Μάθε να περπατάς εν Χριστώ Ιησού.
Θα το δούμε όμως αναλυτικότερα αυτό, γι' αυτό προχωράω. Περιπατείται εν αυτό, αλλά πώς. Τρία βασικά χαρακτηριστικά έχει ο άνθρωπος του Θεού. Πρώτον, εριζωμένη, δέντρο ριζωμένο παρά τους ρίακας των υδάτων, που φέρνει καρπό, πολύ καρπό, καλό καρπός μένει, και ό,τι αν πράττει τον ευωδώνει ο Θεός. Αφού παραλάβετε τον Χριστό, μένετε ριζωμένοι. Μην αρχίζετε και πηγαίνετε δεξιά και αριστερά. Δεύτερον, επικοδομούμενοι, εν τη πίστη. Πού οικοδομείς τον εαυτό σου και πώς οικοδομείς τον εαυτό σου. Πού οικοδομείς την οικογένειά σου και πώς οικοδομείς την οικογένειά σου. Πού οικοδομείς τη ζωή σου και πώς οικοδομείς τη ζωή σου. Όποιος οικοδομεί τον οίκον του πάνω στο βράχο, θεμέλιο, ένα ο Χριστός, τότε αυτή η οικοδομή είναι ασφαλής, θα έρθουν οι βροχές, θα έρθουν τα ποτάμια, θα έρθουν οι δοκιμασίες, μπορεί να το λερώσουν και να το βρωμίσουν λίγο το κτίριο, αλλά θα μείνει. Όποιος όμως οικοδομεί στην άμμο, δεν ψάχνει να βρει δηλαδή τον βράχο τον αιώνιο, τον Ιησού Χριστόν τον Κύριον, δεν ψάχνει να βρει το Λόγο του Θεού, δεν οικοδομεί με βάση το Λόγο του Θεού, θα έρθουν και σε αυτόν οι δοκιμασίες και οι βροχές και οι ποταμοί, θα πέσει η οικία, δεν θα μείνει τίποτα όρθιο από αυτό το οποίο οικοδόμησε. Γιατί το οικοδόμησε στην άμμο. Και το δεύτερο είναι πώς το οικοδόμησες, με τι υλικά. Εάν οικοδόμησες έστω και στο βράχο με χρυσάφια, σίμι και λίθους πολυτίμους, να ξέρεις ότι το έργο σου θα δοκιμαστεί με ποθιά. Αν όμως το έχεις οικοδομήσει με ξύλα, χόρτα και καλάμια, που γίνονται κάτι πολύ ωραία σπίτια με ξύλα, χόρτα και καλάμια, δεν ξέρω αν έχετε δει ποτέ, στην Αγγλία υπάρχουν τέτοια τα οποία είναι εκπληκτικά. Έχουν θερμομόνωση. Είναι πάρα από το δεν μπορώ σε αυτή τη διαδικασία. Είναι καταπληκτικά. Αλλά θα δοκιμαστούν. Και πώς θα δοκιμαστούν. Το που οικοδόμησες θα δοκιμαστεί με τα ποτάμια. Το με τι υλικά οικοδόμησες θα δοκιμαστεί με φωτιά. Και αν έχεις οικοδομήσει με ξύλα, χόρτα και καλάμια, δηλαδή όχι με πολύτιμα υλικά, αιώνια πίστης, ελπίς, αγάπη, αλλά με απιστία, με χωρίς καμία ελπίδα στο Χριστό και αγάπη ανθρώπινη και γήινη που δεν έχει νόημα, θα δοκιμαστεί το κτίσμα σου, το σπίτι σου, η ζωή σου, η οικογένειά σου. Με τι θα δοκιμαστεί? Εξάπαντος, με φωτιά. Και δεν θα μείνει τίποτα όρθιο. Θα κατακαεί και εσύ, αν θα σωθείς, θα σωθείς ως διαπυρός την τελευταία στιγμή, αν θα σωθείς. Άρα λοιπόν, καθώς παραλάβετε το Χριστό περιπατεί, ως Κύριον περιπατείτε εν αυτό, πρώτον ριζωμένοι παρά τους ρίακας των υδάτων, δεύτερον οικοδομούμενοι πάνω στο βράχο με υλικά, χρυσάφια, σίμι και λίθους πολυτίμους, και τρίτον στερεούμενοι εν τη πίστη. Στερεή, αμετακίνητη εν τη πίστη, προοδεύοντες στην πίστη μετευχαριστίας. Δηλαδή, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος στους Κορινθίους, ώστε αδελφοί μου αγαπητοί, γίνεστε στερεοί και αμετακίνητοι στο Λόγο του Θεού, στην Εκκλησία του Χριστού, στην παρουσία του Θεού, προοδεύοντες πάντοτε εις το έργον του χειρίου. Άεργος, άνεργος, δεν πάει στον ουρανό. Και ποιο είναι το έργο αυτό που μπορείς να κάνεις? Δηλαδή, επείνασα και μου δώκατε να φάγω. Έδωσες αυτόν που πεινάει λίγο να φάει ψωμί. Δίψασα και μου δώσατε να πιω. Έδωσες λίγο παγωμένο νερό σε αυτόν που διψάει. Ξένος ήμουν και με φιλοξένησες, με πήρες κοντά και με βοήθησες. Στη φυλακή ήμουνα, μόνος μου, απελπισμένος, ήρθες κοντά μου. Ασθενής ήμουν, με βοήθησες.
και ρωτάνε πότε το κάναμε αυτό Κύριε σε σένα. Και ο Ιησούς Χριστός λέει εφόσον αυτό που μπορείτε να κάνετε, αυτό που μπορούσατε να κάνετε, το κάνατε σε έναν των ελαχίστων αδελφών μου, σε μένα το κάνατε. Επαναλαμβάνω λοιπόν, ώστε αδελφοί μου αγαπητοί γίνεστε στερεοί, αμετακίνητοι, περισσεύοντες πάντοτε εις το έργο του Κυρίου, γιγνώσκοντες ότι ο κόπος σας δεν είναι μάταιος ον Κυρίο, γιατί όποιος πλησιάζει τον Θεό πρέπει να εξεύρει, να πιστεύει ότι ο Θεός είναι αληθινός και γίνεται μισθαποδότης. Ξέρεις θα πει μισθαποδοσία από τον Θεό? Τι του δώσες για να σου δώσει? Εις ανταπόδοση. Ο Θεός δεν ανταποδίδει, ευλογεί. Ξέρεις θα πει ευλογεί? Ελεεί. Ξέρεις θα πει ελεεί? Δεν αξίζεις, αλλά σε ελεεί. Ξέρεις θα πει κάνει χάρη? Δεν αξίζεις, σε συγχωρεί. Ο Θεός να μας βοηθήσει αδελφοί. Πρέπει κάθε ένας που πλησιάζει τον Θεό να εξεύρει ότι ο Θεός είναι αληθινός και γίνεται μισθαποδότης μόνο εις τους εξητούντας Αυτόν προσωπικά. Όχι εις τους εξητούντας από Αυτόν τα αιτήματά τους, εις τους εξητούντας Αυτόν τον παντοδύναμο Θεό προσωπικά. Και πού θα τον δεις? Βρεις Αυτόν τον παντοδύναμο Θεό. Εισέλθε εις το ταμείο σου και αφού κλείσεις την πόρτα, εκεί γνώρισε με βάση το Λόγο του Θεού ότι σε περιμένει ο Πατέρας ο ουράνιος κλίμα Άγιο. Και εκεί πρώτον εξομολογήσου σε αυτόν τις αμαρτίες σου για να φύγουν από πάνω σου. Συγχώρεσε όλους τους ανθρώπους που έχουν κάτι εναντίον σου για να μπορεί να σε συγχωρέσει και σένα ο Θεός και να σε ευλογήσει. Δόξασε το Θεό για να καθαρίζεται η διάνοιά σου, να καταλαβαίνεις τις γραφές. Ευχαρίστησε το Θεό για να καθαρίζει η καρδιά σου και να δέχεσαι να πιστεύεις το Λόγο του Θεού. Και τότε πληρώσου Πνεύματος Αγίου, πληστής Πνεύματος Αγίου, επί το Λόγο του Κυρίου εισέλθε, είναι ανοιχτός ο δρόμος, εις τον θρόνο της χάριτος του Θεού. Είναι ανοιχτός ο δρόμος. Και τι το λέω είναι ανοιχτός? Γιατί στην Παλαιά Διαθήκη δεν επιτρεπόταν κανείς να μπει στα Άγια των Αγίων. Στην Καινή Διαθήκη μπορούμε να μπούμε στα Άγια των Αγίων του ουρανού, πλημμένοι με το αίμα του Χριστού και με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, και να σταθούμε μπροστά στο θρόνο του Θεού, στο θρόνο της χάριτος του Θεού, και εκεί με τα πάσης βεβαιότητας θα λαμβάνουμε έλεος από το Θεό που δεν το αξίζουμε, και θα βρίσκουμε χάρη από τον Ιησού Χριστόν που δεν το αξίζουμε για τον καιρό που έρχεται, και θα είσαι πάντοτε και καλυμμένος απόλυτα από το έλεος του Θεού, και ο δρόμος θα είναι πάντοτε ανοιχτός με τη χάρη του Χριστού. Καταλαβαίνετε αδερφοί αγαπητοί τι κλίμα μπορείς να είσαι? Ένα κλίμα ιδιαίτερο που θα φέρνει καρπό πολύ, καρπό καλό, και ο καρπός θα μένει. Αλλιώς, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, καθώς είναι το ξύλον της αμπέλου εν της ξύλης του δρυμού, το οποίο παρέδωκα εις το πύρδια να καταναλωθεί, ούτω θα παραδώσω τους κατοικούντας την Ιερουσαλήμ. Υπάρχει δηλαδή κλίμα καρποφόρο και υπάρχει κλίμα άκαρπο. Και πόσο σημαντικό είναι να πας σήμερα το βράδυ να μπεις μες στο δωμάτιό σου, να κλείσεις την πόρτα εκεί που είναι και σε περιμένει ο Πατέρας ο Επουράνιος εν το κρυπτό για να σου ανταποδώσει εν το φανερό, και να τον ρωτήσεις
Σας παρακαλώ, αδελφοί, να το κάνετε, είναι λόγος Θεού. Όχι όλοι μαζί, όχι σαν οικογένεια, σαν άτομο. Κύριε, τι κλίμα είμαι. Τι κλίμα είμαι. Γιατί μόνο ο Θεός ξέρει. Ούτε εσύ ξέρεις, ούτε κανένας άλλος μπορεί να σε πληροφορήσει. Τι κλίμα είμαι, πρώτον. Και δεύτερον, Κύριε, σε παρακαλώ, μεταμόρφωσέ με σε ένα κλίμα καρποφόρο, να βγάζω καρπό πολύ, καρπό καλό, εις δόξαν και έπαινον Θεού. Σας το είπα και το ξαναλέω, προσευχόμουν και έλεγα, Κύριε, στην προσευχή μου, αφού έκανα όλα όσα έπρεπε να κάνω, κατά την ταπεινή μου γνώμη, είπα, Κύριε, σε παρακαλώ, ευλόγησε εμένα, την οικογένειά μου και την Εκκλησία της Κηφισιάς. Και μου λέει ο Κύριος, μη μου ζητάς να ευλογήσω, να μου ζητάς να δοξάζω το όνομά μου σε αυτούς που αγαπάς. Δηλαδή άλλαξε η προσευχή μου, εντελώς. Κύριε, σε παρακαλώ, δόξασε το όνομά σου το Άγιο στη ζωή μου. Δόξασε το όνομά σου το Άγιο στην οικογένειά μου. Δόξασε το όνομά σου το Άγιο Πατέρα μου, επουράνιε, στην Εκκλησία μας. Και δόξασε το όνομά σου το Άγιο στην πατρίδα μας. Αμήν.